Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, αν αυτό που είπατε στην αρχή της τοποθέτησής σας το είπατε εν τη ρήμη του λόγου σας ή αν το εννοείτε. Ότι δηλαδή σε μια στιγμή που η ένταση στο Αιγαίο λόγω της τουρκικής προκλητικότητας έχει αγγίξει το ζενίθ και τη στιγμή που χρειάζεται απόλυτη συνεννόηση, σοβαρότητα, στρατηγική και στενή παρακολούθηση των όσων συμβαίνουν στο Αιγαίο. Η ηγεσία των ένοπλων δυνάμεων, πολιτική και στρατιωτική, και το Μέγαρο Μαξίμου δεν γνώριζε ότι στην περιοχή του Καστελόριζου εκδόθηκε ναύτεξ για άσκηση με πραγματικά πυρά από το ελληνικό λιμενικό. Θέλω, παρακαλώ, να σας δώσω τη δυνατότητα να ξανατοποθετηθείτε επ' αυτού, διότι αν ισχύουν αυτά που μας είπατε στην τοποθέτησή σας, τα πράγματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε μια κρισιακή κατάσταση, κύριε Υπουργέ. Θέλετε να μας πείτε ότι την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά στο Αιγαίο, κάποιες υπηρεσίες, χωρίς τη γνώση της πολιτικής ηγεσίας, εκδίδουν ναύτεξ και οι υπουργοί της κυβέρνησης κάνουν αμέριμνη τις τριήμερες ή διήμερες διακοπές τους και ο κύριος Μητσοτάκης χρησιμοποιεί τα ελικόπτερα του ελληνικού στρατού για να πηγαίνει έρχεται από την Πάρο στην Επίδαυρο και από την Επίδαυρο στην Πάρο. Αυτό μας είπατε. Ελπίζω να το διαψεύσετε. Ελπίζω.